είναι η στιγμή στο τελευταίο και στο πιο δύσκολο κομμάτι της σεζόν να πάρει μια ανάσα ψυχολογικά και σωματικά μετά από αυτό το αποτέλεσμα. So do you believe that for the team and for you personally, this is the moment after all this difficult period that we passed and all this positive result that we made to take a breath and you know, not relax but be a little bit more calm now? Okay, now we take what we deserved also during the regular season, and yes, we didn't want too many derbies in the regular season. Now we changed it completely in the playoffs, and we are happy about that. But I think the key was that we stayed calm in the difficult moments. We believe in ourselves. We continue, and I think now this is what we need to do before that we can achieve now what we want. Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δρέπουμε τους καρπούς του γεγονότος ότι παρόλο που κατά τη διάρκεια της κανονικής σεζόν η ομάδα δεν κατάφερε να κερδίσει πάρα πολλά ντέρμπι. Ωστόσο, έβλεπε αυτά τα οποία έπρεπε να βελτιώσει. Έβλεπε ότι μερικές φορές κάποιες λεπτομέρειες δεν ήταν με το μέρος της. Και το σημαντικότερο είναι ότι καταφέραμε και παραμείναμε ήρεμοι, ψύχρεμοι. Πιστεύαμε πάρα πολύ στους εαυτούς μας και συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Και ουσιαστικά άλλαξε τελείως αυτό το τσίπ, μπορούμε να πούμε, κατά τη διάρκεια των play-off. Η ομάδα άρχισε να κερδίζει εντός και εκτός έδρας τα ντέρμπι και νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο δικαιούται με βάση όλα αυτά τα οποία έχει κάνει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Δεδομένου ότι όπως είπε κιόλας ο Στέφαν, η ομάδα ποδοσφαιρικά δεν άλλαξε τρόπο λειτουργίας και σκέψης. Είπε ότι οι λεπτομέρειες τώρα πλέον είναι υπέρ μας. Ποια είναι, αν είχε να επιλέξει μία λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά και πλέον ο ΠΑΟΚ παίρνει τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, ποια θα επέλεγε? Okay, when I think about the past, we consider a lot of goals without nothing. So right now, I think the last games we didn't receive goals. Maybe, I don't know, in the last six games we played 5-0 behind. Of course, this is the key in the playoffs to be in the defense strong. And we know in the offense we have quality. We can score goals in any time. And this gives us a big confidence now that we are very strong in the defense. I think this is the key, that we don't consider any more like stupid and easy goals. Ναι, νομίζω ότι αυτό το οποίο είναι ο κρίσιμος, μπορούμε να πούμε, παράγοντας είναι το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας της σεζόν πολλές φορές δεχόμασταν κάποια γκολ τα οποία θα χαρακτήριζα σε εισαγωγικά αστεία από το γεγονός ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα είχαμε αποφύγει, η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας ή οτιδήποτε άλλο. Και το γεγονός είναι ότι πλέον η ομάδα είναι πάρα πολύ στιβαρή, πάρα πολύ συμπαγής αμυντικά. Στα τελευταία 6 ντέρμπι τα οποία έχει παίξει, ουσιαστικά 5 φορές έχει κρατήσει το 0 στην αιστεία της. Και αυτό είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορεί η ομάδα να νιώσει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια αμυντικά. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι επιθετικά η ομάδα έχει ποιότητα, θα μπορέσει να πετύχει γκολ. Μπορεί να πετύχει γκολ με οποιοδήποτε τρόπο. Οπότε το γεγονός ότι η ομάδα νιώθει πάρα πολύ ασφαλής πίσω, νομίζω ότι είναι η καθοριστική λεπτομέρεια με βάση αυτό το οποίο με ρωτήσατε. Φτάνει στο τέλος η πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ. Έχει ήδη 9 γκολ με το σημερινό, 8 assist. Νιώθει ότι το Mr. Effective ως παρατσούκλι του ταιριάζει? Yes, let's say this season so far it's right. I don't have too much opportunities to score. When I had one, yes, it's true, I scored. But okay, you have moments like this. The ball goes in, and of course I scored some penalties as well. But also, yes, to give assists and goals is always personally very nice. But much more nice is if we win the games like today. Even I heard before PAOK didn't win 7 years here in Tumba against Aris. So I think it's a good day for all of us, for all our fans, for all the club. We can deserve. We can enjoy this evening and we are proud about this. Ναι, νομίζω ότι αυτό το παρατσούκλι αντικατοπτρίζει αυτό το οποίο έχω κάνει κατά τη διάρκεια της σεζόν. Είναι αλήθεια ότι δεν έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές σε θέση για γκολ, ωστόσο έχω καταφέρει και έχω εκμεταλλευτεί αρκετές από αυτές. Με κάποια πέναλτι βέβαια είναι αλήθεια. Και από την άλλη, και assist για μένα είναι ένα προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ όταν δίνω assist. Αν και ακόμα περισσότερο χαίρομαι όταν νιώθω ότι έχω βοηθήσει την ομάδα μου να κερδίσει αγώνες. Οπότε θέλω να συνεχίσω σε αυτόν τον ρυθμό. Σήμερα μάλιστα έμαθα ότι η ομάδα μας δεν έχει κερδίσει τον Άρη εδώ πέρα στην Τούμπα για 7 χρόνια. Οπότε ήταν ένα παραπάνω κίνητρο για μένα για να δώσω σήμερα το καλύτερο με αυτό, να βοηθήσω την ομάδα μου να κερδίσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κατάφερα. Χαιρόμαστε αυτή τη στιγμή, αυτό το απόγευμα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά από αύριο.